γεύση του είναι λευκή σοκολάτα. Είναι γεύση είναι λευκή σοκολάτα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Είναι ένα κέικ που δεν θέλουμε και μίξερ, έτσι. Το γίνεται σε μια κατσαρόλα. Για πεντανόστιμα. Είναι ωραίο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχω τα υγρά υλικά μου που θα τα βάλω σε μια κατσαρόλα. Θα το κάνεις γιατί είναι και εύκολο και θα παίξεις στην κουζίνα. Θα είναι από αυτά που παίζεις. Τι βάζεις τώρα. Σου έχω εδώ εργαλεία για να παίξεις. Βάζω το νερό. Βάζω τη ζάχαρη. Βάζω μέσα τη λευκή σοκολάτα σε κομματάκια. Και αυτό που θα θυμάστε. 350 γραμμάρια νερό και 450 γραμμάρια ζάχαρη. 350 νερό, 450 ζάχαρη. Τη λευκή σοκολάτα βάζει. 200 γραμμάρια λευκή σοκολάτα. Σπασμένη σε κομματάκια μέσα στην κατσαρόλα. Έτσι. Και βάζω και το βούτυρο. Και 250 γραμμάρια βούτυρο. Μπράβο. Αυτό τι είναι που θα κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Φτιάχνουμε τώρα το κέικ μας. Φτιάχνουμε αυτό εδώ που έχω μπροστά μου. Και το γιατί τα ζεσταίνεις. Γιατί αυτά για να. Συγγνώμη. Κάνω ένα ελαφρύ σιρόπι τη ζάχαρη με το νερό μου και έτσι λιώνει πιο ωραία η σοκολάτα για, να έχει πιο, για να βγάλει το μείγμα αυτή την υγρή υφή που έχει. Πρώτη φορά βλέπω κέικ να μην γίνεται στο μίξερ και να γίνεται και στην κατσαρόλα. Και φουσκώνει κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Γίνεται στην κατσαρόλα και φουσκώνει. Αυτό είναι 250. Αυτό είναι 250, το βάζουμε μέσα, όλο. Ας το κόψω. Εγώ θα το, κάνω, θα το βάλω τώρα τη φωτιά μου, θα τη βάλω δυνατά. Εσείς στο σπίτι δεν θέλω να τα βάζετε δυνατά. Θέλω χαμηλή φωτιά. Ό,τι βιάζεται. Να ξέρετε ότι εάν λίγο ξεχαστείτε θα το χάσετε. Αν το έχω στο 4, σε χαμηλή φωτιά δηλαδή, δεν θέλει πάνω από 4-5 λεπτά για να λιώσει, εντάξει. Χαμηλή φωτιά, τα υλικά μου τα έχω όλα σε θερμοκρασία δωματίου και το βούτυρο φροντίζω να είναι μαλακό. Και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και λιώνει και γίνεται μια αραιή μερουλή κρέμα. Πρώτη φορά το βλέπω στη ζωή μου αυτό σαν συνταγή. Νερό, ζάχαρη, σοκολάτα και βούτυρο. Μπράβο. Για να κάνουμε το κέικ. Περίεργο, ε! Το βάζω δυνατά, αλλά θα το έχουμε στο νου μου. Συγγνώμη, θα το έχουμε στο νου μου. Ωραία, εγώ θα ανακατεύω. Όση ώρα έχω τα υγρά υλικά εκεί, πάμε να πούμε τα στερεά τι βάζουμε μέσα και θα τα δείξουμε σε λίγο. Εσύ θα βάλεις τα αυγά εδώ, Λίτσα. Ολοκλήρα. Λοιπόν, έχω το αλεύρι μου. Ναι, ολόκληρα. Έχω το αλεύρι μου. Θα βάλω μέσα 2 πρέζες σαλάτι. Το αλεύρι είναι 500 γραμμάρια, έτσι. Έβαλα μέσα 2 πρέζες σαλατάκι. Στο αλεύρι, στο αλεύρι μου. Βάζω μέσα 2 βανίλιες. Πεντανόστιμο. Και επειδή θα ρίξω, παιδιά, το αλεύρι μου, τα στερεά υλικά μου σε ένα μείγμα που θα είναι ζεστό, θέλω να μου το κοσκινήσετε καλά. Να μην έχει κομπάκια καθόλου, εντάξει. Και ο Παρλιάρος που το ρώτησε χθες, λέω πες Στέλιος, μου αγαπημένος. Κέικ. Μου λέει αυτό που λες και εσύ, το κοσκίνισμα για να φτιάξεις το κέικ είναι το α και το ωμέγα. Ναι. Μάμα δεν ξέρει ο Στέλιος πώς είναι. Το αγόρι μας. Το λατρεύω το Στέλιο. Είναι τόσο καλό παιδί. Εκτός από καλός τεχνίτης, το ξέρουμε όλοι. Αλλά σαν άνθρωπος είναι μοναδικός. Είναι καλός πολύ. Λοιπόν, ας το βάλω εδώ. Περίεργο, ναι. Ρε παιδί μου, αντί για μίξερ να βράσουμε τα υλικά. Το έχω εγώ έτοιμο, θα το ρίξω μέσα σε ένα κόσκινο και θα το έχουμε έτοιμο να πέσει στο μείγμα. Πάει και αυτό, φεύγει και αυτό. Φεύγει και αυτό. Ναι, έχουμε τα αυγά μας λοιπόν εδώ. Το λιτέχνη μου έχει βάλει τα 3 αυγά σε ένα μπολ και τα χτυπάμε, κορίτσια. Να πω εγώ ξανά τις ποσότητες για τα στερεά. 500 γραμμάρια αλεύρι το οποίο το κοσκίνησε, 2 κοφτά κουταλάκια baking powder, 2 πρέζες σαλάτι και 2 βανίλιες. Μπράβο. Εδώ λοιπόν βλέπετε σιγά σιγά αρχίζει και λιώνει αυτό. Τι έχω τώρα εδώ δίπλα. Τα έχουμε βάλει όλα στη σειρά και δίπλα ετοιμάζομαι να κάνω το απέξω. Το απέξω είναι ένα ωραίο, μια ωραία επικάλυψη που έχει γεύση λευκή σοκολάτα. Θα σας θυμίζει λίγο καραμελένια γεύση. Του πάει δεν πάρα είναι πολύ. Βαριά όμως. Δεν είναι βαρύ, είναι ωραίο. Είναι από αυτές τις γεύσεις. Είναι η γεύση παιδική. Σου βγάζει κάτι, η γλύκα αυτή κάτι παιδικό. Λοιπόν, βάζω και το βούτυρο και την κρέμα γάλακτο σε μπεν μαρί πάντα, σε μέτρια φωτιά πάντα. Ποτέ δεν βάζω δυνατά. Στο μπεν μαρί και αν δεν είμαι από πάνω, το έχω όσο πιο χαμηλά γίνεται. Αυτό θα λιώσει έτσι κι αλλιώς, Σπύρο μου. Λοιπόν, ρίχνω μέσα τη σοκολάτα μου. 100 γραμμάρια βούτυρο, 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και τώρα προσθέτεις τα 500 γραμμάρια της λευκής σοκολάτας. Να σας πω ότι η λευκή σοκολάτα, όλη αυτή η δόση που σας δίνω, γιατί σας τη δίνω. Γιατί μπορείτε να κόψετε το κέικ σε οριζόντιες τρώσεις και να το κάνετε γεμιστό, να γίνει μια γεμιστή τούρτα. Αλλιώς, εάν το θέλετε μόνο για την επικάλυψη, μπορείτε να βάλετε ακριβώς τα μισά υλικά. Για τώρα έχεις για γέμιση. Ναι, το δεύτερο έλεγα να το κάνουμε γεμιστό, για να τους δείξουμε 2 εναλλακτικές λύσεις. Εντάξει, πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει. Μα ήδη είναι εντυπωσιακό. Δείξτε ξανά τι πράγμα θα φτιάξουμε. Είναι εντυπωσιακό, είναι εύκολο, είναι πεντανόστιμο, πάρα πολύ ωραίο. Και ό,τι πρέπει, παιδιά, για ένα παιδικό πάρτι. Από εδώ και πέρα τώρα ξεκινάνε. Αποκριάτικα πάρτι, παιδικά πάρτι, γιορτούλες, γενέθλια, να τα προσέχετε τα παιδιά με τις ιώσεις. Άσε, άσε. Εσύ έχεις καεί, τώρα τα έχεις όλα τα μωρά στο σπίτι. Την καλημέρα μας, Γιώργο μου.
Περαστικά σου. Δεν θα σχολιάσω. Μου κόλλησε το μωρό. Παναγία μου. Δεν το θέλω μωρό και αυτό καημένο. Δεν νομίζω να φέρει. Μου λέει, έχω και πυρετό, με φωνάζει κιόλα από πάνω. Αυτό πήγα να σου πω και μόνο που να ξέρω που θα του φωνάζει, θα πρόσεχε να μην τα κολλήσει τα παιδιά. Αλλά δεν το θέλει μάλλον. Λοιπόν, όλη η σοκολάτα μέσα, το αφήνω να λιώσει καλά. Για να σε δω εκεί, Φέη μου. Να το. Σίγουρα αυτό θα πήξει. Τώρα θα δει τι θα γίνει. Η υφή του κέικ δεν θα είναι σαν τα κέικ που έχουμε συνηθίσει, έτσι. Δεν θα είναι το πηχτό, η πηχτή ζύμη του κέικ. Γι' αυτό άλλωστε κάνει και αυτούς τους κύκλους με τα χρώματα. Δείτε τι ωραίο που βγαίνει. Αλλά έχει ένα κολπάκι την ώρα που το βάζουμε μέσα στο μπολ, μέσα στη φόρμα μας. Εντάξει. Ρε παιδιά, είναι φοβερό πώς το έχει κάνει αυτό η γυναίκα, δηλαδή. Λοιπόν, το βγάζω από πάνω, Φέη μου. Έχει λιώσει, έτσι. Έχει λιώσει. Ναι. Αλλά είναι ρευστό μέχρι στιγμής. Είναι πολύ ρευστό. Δεν έχει τίποτα μέσα για να το πείζει. Δεν εντάξει. Δείτε εδώ. Ναι, τέλος τα αυγά. Τα αυγά δεν τα χτυπάμε πολύ ώρα. Τα χτυπάμε μόνο ένα λεπτάκι, σαν να ανακατευτούν σωστά. Δεν θα ρίξω ποτέ ένα τα χτυπημένα μου αυγά μέσα σε ένα καυτό μείγμα. Κανονικά το αφήνω 10 λεπτάκια, 5-10 λεπτά να χλιαρίνει λίγο. Όμως τώρα θα το κάνουμε και για να το σώσω. Για να μην έχω κανένα ατύχημα, θα κοσκινήσω μέσα πρώτα λίγο από τα στερεά υλικά μου που ήταν αλεύρι, αλάτι, baking powder και λίγη βανίλια. Βάζω λοιπόν λίγο αλευράκι μέσα. Αμέσως πέφτει η θερμοκρασία γιατί ενώνεται ένα ζεστό με ένα κρύο μείγμα. Εντάξει, πέφτει η θερμοκρασία του και Φέη μου. Τώρα θα ρίξω μέσα τα αυγά μου γρήγορα, μην γίνουν ομελέτα. Ωραία. Και μετά συνεχίζω το κοσκίνισμα κανονικά. Παιδιά, κέικ χωρίς μίξερ, με κατσαρόλα και το κάνει σουράνιο τόξο. Είναι τέλειο. Πάμε τώρα για αρχίζει το παιχνίδι. Κάτσε να το κοσκινήσουμε καλά γιατί το κόσκινο μας θέλει αλλαγή, βλέπετε. Μας έσπασε. Λοιπόν, έτσι ωραία, θα το ρίξουμε όλο βέβαια μέσα, σιγά σιγά. Φοβάμαι σε χτυπήσω κιόλα γιατί είναι κομμένο στην άκρη, θα το κάνω εδώ και θα στο ρίξω μέσα καλύτερα. Αρχίζει σιγά σιγά και πλύζει. Ναι, σιγά σιγά. Δεν θα πήξει ποτέ να γίνει σαν το μείγμα του κέικ μας. Γι' αυτό και έχει μια ιδιαιτερότητα στο ψήσιμο, παιδιά, εντάξει. Αυτό το μα κέικ... είναι μαλακό μέσα, είναι υγρό. Μπράβο. Αυτό το κέικ δεν ψήνεται ούτε στους 170 όπως έχουμε πει τόσες φορές, ούτε για μία περίπου ώρα. Αυτό το κέικ ψήνεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να μου αλλοιωθούν τα χρώματα στο ψήσιμο. Εντάξει, όσο πιο δυνατά το ψήνεται, τόσο πιο πολύ θα ξεραθεί απ' έξω η επιφάνειά του και μέσα θα γίνει λάσπη. Δεν θα προλάβει να ψηθεί σωστά. Άρα εσύ θέλεις χαμηλή θερμοκρασία. Θέλω λοιπόν, εάν το βάλετε στις αντιστάσεις, εγώ σας το προτείνω. Ένα γιατί ο αέρας το ξεραίνει πολύ. Δούμε. Εντάξει. Κόψε ένα κομμάτι. Ναι, κόψε όσο θες. Λοιπόν, το ψήνω λοιπόν στους 140 αντίσταση πάνω και κάτω. Δηλαδή είναι φοβερό, το βάζω στην τελευταία σχάρα του φούρνου μου και το ψήνω. Για περίπου 2 ώρες, το 140. 2 ώρες ναι, θέλει. Θέλει να στεγνώσει, στην ουσία στεγνώνει. Αέρα. Το βάζω στην αντίσταση. Αν αντίσταση θέλετε, 140. Ναι, αν θέλετε να το βάλετε στον αέρα, θα μειώσετε 20-30 βαθμούς. Δηλαδή θα το βάλετε 110-120, όχι παραπάνω. Ο αέρας θα μου το σηκώσει γρήγορα πάνω και μέσα θα γίνει λάσπη. Προσέξτε το, εντάξει. Μόνο αν δεν έχετε αντιστάσει στο φούρνο, τότε βάλτε τον αέρα. Αν έχετε αντίσταση, ψήνετε πιο σωστά και πιο ομοιόμορφα. Πάμε τώρα να παίξουμε, κορίτσια. Το βλέπετε πώς γίνεται. Ναι. Δεν είναι ούτε πολύ αραιό όπως ήταν στην αρχή. Είναι σαν μια ελαφριά κρέμα. Αλλά ούτε και πολύ σφιχτό. Γιατί άμα γίνει πολύ σφιχτό, μετά θα μας γίνει σαν τουβλάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ να παίξουμε. Τι κάνουμε. Τώρα θα δεις, εδώ αρχίζει το παιχνίδι. Ωραίο! Μωρέ, ωραίο και παιχνιδάκι. Λοιπόν, γεια σου, Αργυρό, με τις πιο ωραίες συνταγές. Κάπου πιάστηκα. Παίρνω λοιπόν 4 μπολάκια. Πόσα χρώματα θέλω να κάνω, 4, 5, 6, όσα χρώματα θέλω να κάνω. 4. Τόσα μπολάκια παίρνω. Ισομοιράζω το μείγμα μου. 1, 2, 3. Τώρα σε ποιο παιδικό πάρτι θα κάνει. Καλέ, θα γίνει χαμός όπου και να το βγάλετε. Μπορείτε να το κάνετε και τετράγωνο. Να βγει σαν τετράγωνο. Μεγάλη, σε μεγάλο ταψί δηλαδή. Και είναι νόστιμο, έχει διαφορετική γεύση. Η φόρμα που χρησιμοποιώ είναι 22 εκατοστά. Εάν βάλετε, αν δεν έχετε 22 εκατοστά και μου βάλετε 24 ας πούμε, μεγαλύτερο, που θα γίνει δηλαδή πιο απλωτό, θα θέλει λιγότερο χρόνο ψησίματος. Θέλω να είστε από πάνω. Ποτέ δεν βγάζουμε ένα κέικ, ό,τι και να σας πω. Ποτέ δεν βγάζετε ένα κέικ από το φούρνο, αν δεν πάρετε το μαχαίρι, να μπήξετε μέσα και να βγει το μαχαίρι μου καθαρό. Αν βγαίνει με υγρό πάνω, πάει να πει ότι θέλει γυαλό ψήσιμο, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι χρώματα θες να κάνουμε. Θες να κάνουμε ένα μπλε. Κάνε εσύ εδώ ένα μπλε. Αυτά που το αγοράζεις το χρώμα. Αυτά τα έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ και στα αλφαβήτα τα βρίσκουμε, αλλά και όλα έχουν τα σούπερ μάρκετ. Έχουν τα αλφαβήτα. Τα αλφαβήτα έχουν σίγουρα. Από εκεί τα πήραμε εμείς. Αλλιώς τα βρίσκεται στα καταστήματα με τα μπαχαρικά. Είναι τα βρίσκεται τα χρώματα. Στο Στέλιο τον Μπαρλιάρο. Τα χρώματα δεν, όχι, δεν είναι ακριβά.
Και συνήθως δεν βάζουμε και πάρα πολύ, έτσι. Εγώ θέλω να τα κάνω πολύ έντονα. Μπορώ να τα κάνω πιο απαλά τα χρώματα. Ναι. Τα θέλω όμως να είναι έντονα. Είναι από φυτικά τα χρώματα, έτσι. Μπορείτε να. Είναι ζαχαροπλαστική, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε χρώματα τώρα, ό,τι μας αρέσει. Κόκκινο, πράσινο, κίτρινο. Ας παίξουμε και εδώ λίγο. Να βάλω κι εγώ ένα. Βάλε, κάνε μία μίξη εσύ. Δηλαδή. Κάνε μία μίξη χρωμάτων. Μπλέξε, ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα μοβ. Μπλέξε αυτό, αυτό, μπράβο, το κόκκινο με λίγο μπλε. Φτάνει. Και βάλε λίγο μπλε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κουταλάκι και αρχίζουμε και τα ανακατεύουμε. Δίνουμε δηλαδή τώρα χρώμα στα κέικ μας. Να το ένα κόκκινο. Όσο πιο πολύ χρώμα βάζετε, τόσο πιο πολύ έντονο χρώμα θα έχετε, έτσι. Αυτό το αφήνω σε εσάς. Μπλε. Γίνεται μπλε και το δικό τέλειο. Μου τι βγήκε. Το δικό σου βγήκε ένα ωραίο σκούρο, ανακάτεψε το καλά. Αν του βάλεις ακόμα λίγο κόκκινο, βγάλεις περισσότερο μπλε. Εάν του βάλεις ακόμα λίγο κόκκινο θα γίνει μοβ. Γι' αυτό σας το λέω, χρώμα παίξτε. Δεν έχει γεύση, Το χρώμα δεν έχει γεύση, όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι θέλω να κάνω. Για να κάνω αυτό τον κύκλο στα γρήγορα. Τι ωραίο. Στα γρήγορα το λέμε αυτό. Τώρα, επειδή δεν έχω άλλη μικρή φόρμα, θα χρησιμοποιήσω την παλιά μου εδώ. Εννοώ αυτήν που έχω ήδη. Θα βουτυρώσω πολύ καλά τη φόρμα μου γύρω-γύρω. Κάτσε να το βγάλουμε, να μην το καταστρέψουμε. Γιατί είναι και πολύ αφράτο, έτσι. Είναι πάρα πολύ αφράτο, παιδιά. Να και το. Έτσι, ωραία. Από κάτω έχει λαδόκολλα, το βλέπετε. Δεν θα βάλετε τίποτα να ψήσετε χωρίς λαδόκολλα. Βάζω λοιπόν ένα. Βουτυρώνω στα γρήγορα τη φόρμα μου. Βάζω και ένα κομμάτι λαδόκολλα. Θέλει γρήγορα-γρήγορα. Θα δείξω να βάλω τη λαδόκολλα μου κάτω. Να δείξουμε μία το δώρο μας μέχρι να ετοιμάσω εγώ τη λαδόκολλα. Βεβαίως, να το πω εγώ. Ναι, ναι, πες το εσύ γρήγορα-γρήγορα. Λοιπόν, όλα αυτά σήμερα μπορεί να γίνουν δικά σας. Εξαιρετικό, πολύ σικάτο σερβίτσιο. Με. Πώς το λένε αυτό που σερβίρουμε. Ποιο, με δίσκο, με δίσκο σερβιρίσματος. Με αυτό που κρατάει το δίσκο τα φαγητά μαζεστά. Με ωραία σαλατιέρα. Με ωραία πιάτα. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται δικά σας. Ένας τυχερός που θα καλέσει τώρα μέχρι και το τέλος των ζώδιων στο 90 11 51 51 70.